Ένα γευστικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, απολαμβάνοντας φρέσκες μπύρες από τις μικροζωθοποιίες της χώρας μας, μαζί με ελληνικά τοπικά προϊόντα και μοναδικές παραδοσιακές συνταγές, πολλές από τις οποίες ανασύρονται από τη λήθη του χρόνου, προτείνει ο Ζήθος. Σήμερα ήταν η πρώτη στάση του καραβιού, μπύρα της Άγκυρες στην Κέρκυρα και παρουσιάσαμε το μικροζυθοποιείο το Ionian της Κέρκυρας με 4 καταπληκτικά προϊόντα μικροζυθοποιίας, απαστερίωτα, αφιλτράριστα, χωρίς κανένα συντηρητικό, τέλεια δείγματα του τι κάνει μικροζυθοποιία στην Ελλάδα. Το μότο είναι ένα. Αγαπάμε τα ελληνικά προϊόντα, γνωρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα, προωθούμε τα ελληνικά προϊόντα. Πρώτος σταθμός στο Ιόνιο και η κερκυραϊκή μικροζυθοποιία. Η κερκυραϊκή μικροζυθοποιία από την αρχή της εισήλθε στην αγορά με καθαρά ανατρεπτικό προϊόν. Ανατρεπτικό προϊόν λέγεται όταν μια, ειδικά στην μπύρα, έχουμε μια κλασική αγορά με κονσερβοποιημένη μπύρα, με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής που τη βρίσκει κανείς στο ράφι. Εμείς λοιπόν βγήκαμε με φρέσκες μπύρες που είναι στο ψυγείο, διακινούνται με ψυγείο, είναι απόλαυση αυτές οι μπύρες, είναι, θα έλεγε κανείς, κάτι αντίστοιχο όπως είναι ο φρέσκος χυμός. Είναι ιδιαίτερες μπύρες με πολύ ιδιαίτερες γεύσεις, με καραμελωμένα κριθάρια, με καφουρδισμένα κριθάρια. Η κάθε μια έχει γράψει ήδη αυτά τα λίγα χρόνια τη δική της ιστορία. Μαζί με τις μπύρες σερβιρίστηκαν τοπικές νοστιμιές από την εταιρεία Κερκυραϊκή Εταιρεία Κρεάτων ΑΕ Κομέκο. Τα λαντικά μας είναι ξεχωριστά, είναι μοναδικά, δηλαδή η Κέρκυρα έχει μια παράδοση, γιατί όπως ξέρετε εμείς είμαστε, κρατάμε από τους ενετούς από το 1400 περίπου και έχουν ένα διαφορετικό τρόπο παρασκευής και μια διαφορετική γεύση, θεωρούμε ότι είναι μοναδικά. Είναι προϊόντα που υψηλής διατροφικής αξίας και νομίζω ότι δεν μπορούμε να τα πούμε αλλαντικά, δηλαδή με την έννοια του αλλαντικού που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, που έχει χάσει λίγο τη φήμη του. Είναι κάτι το ιδιαίτερο. Το ταξίδι στην Ελλάδα συνεχίζεται το Μάρτιο με Αγκυροβόλη στη Σαντορίνη, όπου παρουσιάζεται η μικροζυθοποιία Vulcan.